Ελέγχος σύνδεσης, ελέγχος σύνδεσης. Λα 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 λα, λα 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 λα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σας έλειψα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τις βραδινές ανησυχίες, για τις ανησυχίες σοκολάτας που μας πιάνουν το βράδυ. Ο Άκης είναι ο γιατρός σας και θα σας φτιάξει μουελέ σοκολάτας. Θέλω να σας δείξω ότι αυτό το σουφλέ το υπέροχο το πράγμα που από έξω είναι τραγάνο και από μέσα είναι ρεύστο και τρέχει σοκολάτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε και μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας και σε 10 λεπτά μπορείτε να το φτιάξετε. Και θα σας δώσω όλα τα tips για να κρατήσετε το μείγμα και να έχετε μείγμα για όλη τη βδομάδα. Επιβεβαιώνομαι μόνος μου, καταλαβαίνετε τι κάνω, ότι λέω με επιβεβαιώνω. Και επίσης θα σας δείξω και τρόπους για να ενθουσιάσετε τους πάντες. Και ουσιαστικά είναι το πιο εύκολο γλυκό που υπάρχει. Και τζάμπα δεν το φτιάχνουμε όλη την ώρα στο σπίτι γιατί μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι. Συνεχίζω να με επιβεβαιώνω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Αργυρό Μαρέτη λέει σε βάρη σε κλεισούρα και σένα. Φαντάζομαι ότι όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Αλλά θα το λύσουμε. Να σας πω ότι από όλα τα live που έχω κάνει, αλλάζω να τον εξηγείτε αυτή την τηλεόραση ανοιχτή, οπότε δεν κάνει γιατί αλλάζει χρώμα το πρόσωπό μου. Από όλα τα live που έχω κάνει, ειλικρινά, αυτό είναι που με αγχώνει περισσότερο. Γιατί? Γιατί φτιάχνουμε ζαχαροπλαστική και θα φτιάξω το μουελέ, δεν έχω έτοιμα, θα τα ψήσω στο φούρνο και θα περιμένετε 8 λεπτά για να γίνουν. Θέλω να σας δείξω ότι όντως βγαίνουν και επίσης δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ στο φούρνο του σπιτιού μου. Στο φούρνο του μαγαζιού τα έχω δοκιμάσει, ξέρω ότι βγαίνουν, οπότε ας ελπίσουμε να γίνει κάτι λάθος για να διευκρινίσω και σε εσάς τι λάθη μπορεί να γίνουν στο σπίτι για να μην κάνετε κανένα λάθος και οπωσδήποτε να φτιάξετε σουφλές σοκολάτας. Λοιπόν, το μάθημα σήμερα είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μα όλοι μπορείτε να τα φτιάξετε. Όπως φτιάξετε τις κρέπες, όπως φτιάξετε τα ντόνατς, όπως φτιάξατε... τι άλλο φτιάξετε? Κρέπες, ντόνατς, μπέργκερς, πίτσα. Όλα αυτά που μπορεί να σας φαίνονται παράξενα, δείχνουμε καθημερινά ότι είναι πανεύκολα, μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Γιατί και εγώ τα κάνω real time στο σπίτι μου, οπότε οτιδήποτε λάθος μπορεί να συμβεί σε μένα, μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Και οτιδήποτε λάθος μπορεί να σας συμβεί, το βλέπω, σας το δηλώνω, το ξέρετε και δεν πρόκειται να σας συμβεί. Λοιπόν, έχουμε 5.500 στο Facebook και 4.757 στο Instagram. Σύνολο, είμαστε κοντά 10.000. Παραπάνω από 10.000 είμαστε, γιατί είναι 4.836 στο Instagram και 5.6 στο Facebook. Οπότε είμαι έτοιμος, έχω πάρει ενέργεια και πάμε να φτιάξουμε τα σουφλέ σοκολάτα. Τα λέω σουφλέ, αν και δεν λέγονται σουφλέ, λέγονται μολέ. Γιατί τα σουφλέ δεν είναι υγρά από μέσα, τα σουφλέ είναι cake φουσκωτά. Σουφλέ στα γαλλικά σημαίνει φουσκωτό. Οπότε το σουφλέ είναι cake, φουσκωτό. Δεν έχει κάτι μέσα ρευστό. Απλά έχει επικρατήσει να λέμε το σουφλέ σουφλέ στην Ελλάδα, όπως τη μαργαρίνη βούτυρο, όπως το bacon, όπως το τέτοιο, πώς λέγεται. Το corn flour, που corn flour σημαίνει καραμποκάλευρο. Το λέμε corn flour, αλλά ουσιαστικά είναι corn starch, άμυλο καλαμποκιού. Έτσι έχει επικρατήσει να λέμε το μοελέ σουφλέ. Οπότε εγώ θα κάνω αυτό που ξέρετε. Θα κάνω μοελέ, αλλά εσείς το ξέρετε σουφλέ. Λοιπόν, έξω έχει σουρουπιάσει. Δυστυχώς, επειδή θα περιμένουμε και 8 λεπτά να γίνουν τα σουφλέ, θα βραδιάσει. Αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι η μέρα που 8 λεπτά, καθώς θα ψήνουν τα σουφλέ μέχρι να τα φτιάξουμε, θα κάνουμε Q&A. Θα ρωτάτε και εγώ θα απαντάω. Ουσιαστικά θα βλέπω ερωτήσεις, θα απαντάω σε αυτά που ρωτάτε. Μαγειρικά, προσωπικές ερωτήσεις δεν δέχομαι, δεν απαντώ, δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα. Με βάζω τα μουσια μου και δεν έχω και τίποτα, είναι σαν σκόρπια διαδήλωση. Τα μεγαλώνω για να φαίνονται πολλά, να ξέρετε, δεν έχω. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Παίρνω την πανάκριβη χολιγουντιανή κατασκευή μου εδώ. Και τώρα σήμερα θα έρθουμε από αυτή την πλευρά, γιατί δεν κεγόμαστε. Δεν έχει το φως του ηλίου και επίσης χρειάζομαι τα ηλεκτροκύματα εδώ πέρα. Οπότε πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο εδώ. Λοιπόν, για να φτιάξουμε... Έτσι να πάω αυτό από εδώ. Εδώ και εδώ. Εδώ. Μπράβο μας.
Τέλεια. Για να φτιάξουμε τα μουελέ σοκολάτας χρειαζόμαστε είτε φορμάκια μιας χρήσης στρόγγυλα, είτε φορμάκια για μάφιν, είτε άμα δεν έχετε φορμάκια τέτοια, μπορείτε να βάλετε όλο το μείγμα σε φόρμα του κέικ και θα ψήσετε περίπου 20 λεπτά και θα βγει μεγάλο σουφλέ. Αλλά το μεγάλο σουφλέ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ρευστό μέσα, απ' έξω είναι τέτοιο, το τρώμε κουταλάτο. Αλλά γίνεται και εδώ άμα δεν έχετε αυτά τα φορμάκια. Οκ. Tip νούμερο 1. Το κρατάμε στην άκρη. Αλλά σήμερα έχει τρελαθεί. Θα δώσει άφθονα tip σε όλο τον κόσμο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τα σουφλέ μας χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για να δούμε αν τα έχετε. Γιατί άμα δεν τα έχετε, μην βλέπετε τσάκο το βίντεο. Πλάκα κάνω. Θα κάτσετε να δείτε όλο το βίντεο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε. Γιατί θα φτιάξουμε σουφλέ. Τα σουφλέ τα αγαπάνε όλοι. Αρέσουν σε όλους. Οπότε οπωσδήποτε πρέπει να τα δείτε. Η σαλάτα μου τέλεια. Φτιάξτε σήμερα τη Σίζαρε. Τέλειο. Λοιπόν, μια ερώτηση λέει, Άκη, πώς πλένουμε ένα μαντεμένιο τηγάνι. Λοιπόν, μαντεμένιο. Θα κάνουμε Q&A σε λίγο, θα απαντάμε σε πολλές ερωτήσεις, οπότε κρατήστε όλες τις ερωτήσεις. Το μαντεμένιο τηγάνι το πλένουμε κανονικά, το σφουγγαρίζουμε και μετά το λαδώνουμε, γιατί αλλιώς σκουριάζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε. Αυτά είναι τσουρέκια. Θα κάνουμε και τσουρέκι. Αχ. Λοιπόν, τι υλικά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το μοελέ ή το σουφλέ. Χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια σοκολάτα. Κουβερτούρα, ok, 200 γραμμάρια, μία συσκευασία. Μπορείτε να βάλετε και άλλες σοκολάτες, αλλά η κουβερτούρα δουλεύει καλύτερα η μαύρη, όχι πραλίνα, όχι γάλακτος, μαύρη, γιατί οι αναλογίες στις άλλες σοκολάτες αλλάζουν. Πρέπει να βάλουμε περισσότερο αλεύρι. Αυτή έχει περισσότερο βούτυρο κακάο, οπότε είναι αυτή η σοκολάτα που θέλουμε. Λοιπόν, μία σοκολάτα. Άχνη ζάχαρη έχουμε? Έχουμε. Σε περίπτωση που δεν έχουμε και έχουμε κανονική ζάχαρη, γίνεται η συνταγή. Απλά πρέπει να χτυπήσουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δύο τύπο Άκη σήμερα. Βουτυράκι. Έχουμε λίγο βουτυράκι στο σπίτι? Δεν θέλω πολύ. Τίποτα. Ελάχιστη είναι η ποσότητα που θέλω. Πόσα γραμμάρια είναι που είναι η συνταγή? Εδώ δεν έχω. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας έβαλα τη συνταγή και ούτω ή το που τελειώσουμε θα έχει το link για να δείτε τη συνταγή αναλυτικά τα γραμμάρια. Βούτυρο. Άχνη ζάχαρη. Την κουβερτούρα μας. 30 γραμμάρια, 35 γραμμάρια αλεύρι και 4 αυγά. 2 αυγά, 2 κρόκους. Τα έχετε? Τα έχετε. Το λιγουρεύεστε? Το λιγουρεύεστε. Γιατί να μην το φτιάξουμε? Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, βήμα νούμερο 1 και μια βανιλίνη. Θέλουμε ένα μπολ που να μπαίνει στα μικροκύματα. Τέτοιο. Θα προσθέσουμε μέσα το βούτυρο. Εδώ. Κόψτε το μικρά μικρά κομματάκια. Μπορείτε να λιώσετε και σε οποιοδήποτε σκεύος θέλετε, σε μεγάλο μικρό. Εγώ δεν ξέρω γιατί διάλεξα να βάλω αυτό. Αυτό μου άρεσε, αυτό πήρα, αυτό είχα σπίτι. Οπότε και επειδή θέλω να τελειώσω όλη μου τη συνταγή εδώ πέρα. Φύγε. Δεν σε θέλω. Εδώ. Επειδή θέλω να τελειώσω όλη μου τη συνταγή σε ένα σκεύος, γι' αυτό το λόγο διάλεξα αυτό το πυρήμαχο σκεύος που να μπαίνει μέσα στα μικροκύματα ή να μπαίνει πάνω στο μπεν μαρί. Γιατί είτε θα λιώσουμε τη σοκολάτα και το βούτυρο σε μπεν μαρί, είτε στα μικροκύματα και ουσιαστικά θα λιώσω τη συνταγή μου εδώ πέρα. Πού είναι η πετσέτα μου? Εδώ είναι η πετσέτα μου. Τέλεια. Βήμα νούμερο 1 μόλις τελείωσε. Δύσκολο? Πανεύκολο. Εδώ είμαστε. Πανεύκολο. Λοιπόν, εδώ μέσα θα προσθέσω την κουβερτούρα μου. 200 γραμμάρια όπως σας είπα. Εδώ και εδώ. Και τώρα, είτε θα βάλετε στα μικροκύματα είτε θα βάλετε σε μπεν μαρί. Μπεν μαρί είναι ένα. Μια κατσαρολίτσα με νερό που βράζει για να λιώσουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Πρέπει να τα λιώσουμε. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη συνταγή μην βάλετε μαργαρίνη, βάλετε βουτυράκι. Τώρα, άμα δεν έχετε βούτυρο και έχετε μαργαρίνη, βάλετε. Αλλά γενικά θέλουμε να βάλουμε βούτυρο. Γιατί έτσι είναι μια ποιοτική συνταγή και θέλουμε το βούτυρο κακάο να παντρευτεί με το κανονικό το βούτυρο και ουσιαστικά να βγει το μολέ πάρα πολύ νόστιμο. Πόσο γρήγορα μιλάω! Μπορεί να μιλάω τόσο πολύ γρήγορα, να ξέρετε με τις ώρες, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι εκπαιδευμένο σε αυτό το πράγμα. Παλαιότερα δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά από τότε που άρχισα να κάνω τηλεόραση μπόρεσα να εξασκήσω το όλο πράγμα και σιγά σιγά μιλάω πιο γρήγορα και όσο πάει μεγαλώνει η ώρα που μιλάω και επειδή μιλάω συνήθως μόνος μου σε ένα μηχάνημα όπως γίνεται και τώρα. Έχω ξεπεράσει το στάδιο του τρελού. Δεν πιστεύω ότι είμαι τρελός πια, γιατί μιλάω σε ένα μηχάνημα. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Και οι εκπομπές που βλέπετε στην τηλεόραση πάλι σε ένα μηχάνημα μιλάω. Απευθύνομαι στο μηχάνημα, μιλάω στο μηχάνημα, μου απαντάει το μηχάνημα, τα λέμε με το μηχάνημα και ουσιαστικά τελειώνουν τα γυρισμάκια. Τι λες από μέσα σου? Τελειά μου το. Μήπως είμαι τρελός? Αλλά τελικά δεν είμαι τρελός. Απλά το έχω εξασκήσει. Τι λέω? Λοιπόν. Σοκολάτα και βούτυρο στο μπολάκι μας. Σε περίπτωση που βάλουμε μικροκύματα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε μεμβράνη.
Σε περίπτωση που βάλουμε πάνω σε μπερμαρί, δεν χρειάζεται να βάλουμε με βράνι, χρειάζεται μόνο να είναι καθαρό το σκεύος. Για το πώς γιώνουμε τη σοκολάτα, μπορείτε να δείτε το βίντεο που κάναμε χθες στο... στη μου σοκολάτα. Λοιπόν, ξεκινάω με 2 λεπτάκια στο microwave. Εδώ. 2. Και άμα χρειαστεί κι άλλο, θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα. Τι πρέπει να κάνω. Τώρα πρέπει να ρίξετε πολύ παλικά μέσα σε εκείνο το βολάκι που ξύνεται στα μικροκύματα. Και επειδή πάμε live, δεν μπορώ να το κάνω. Να κόψω και να πω ραντεβού πίσω για να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε θα συνεχίσω μονολογώντας και λέω ωραία πράγματα. Όχι, έχω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο να πω. Λοιπόν, αυτή είναι μια φόρμα για 6. Σωστά. Σωστά. Εγώ αυτή τη φόρμα των 6 δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για τη συνταγή μου, γιατί είμαι ένας. Είναι σχεδόν αδύνατον, όσο όρεξη και αν έχω και όσο και αν θέλω να φάω σουφλέ, δεν μπορώ να φάω 6 με τη μία. Και είναι αμαρτία. Να ψήσω 6 σουφλέ και να τα αφήσω να κρυώνω και να τα φάω κρύα μετά. Οπότε τι θα κάνω, θα φάω μόνο 2. Εντάξει. Και το μαγικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι μπορείτε να φτιάξετε όλη τη δόση, να βάλετε στο ψυγείο και όποτε θέλετε απλά φορμάρετε και ψήνετε. Λοιπόν, για να φάω τα 2 μου σουφλέ, το μόνο που χρειάζεται είναι να διαλέξω ποιες 2 θέσεις θέλω. Θα διαλέξω αυτή. Και αυτή. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε φόρμα τέτοια. Άμα δεν έχετε τέτοια φόρμα, θα χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη και θα ψήσετε ολόκληρο τη δόση για περίπου 20 λεπτάκια, ίσως και ελάχιστα παραπάνω. Τι γίνεται εδώ, θέλει λίγο ακόμα. Ή θα πάρετε τις μίας χρήσεως και θα ψήσετε εκεί πέρα. Εντάξει, τι έχω βάλει εδώ, βούτυρο. Μπορείτε να βάλετε αλεύρι άμα δεν έχετε κακάο. Άμα δεν έχετε κακάο. Αλλά άμα έχετε κακάο, βάλτε κακάο. Γιατί θέλουμε όταν ξεφορμάρουμε τα σουφλέ μας να μην φαίνονται γύρω-γύρω άσπρα. Άμα βάλω αλεύρι θα δουλέψει, θα σεμιζάρω ουσιαστικά τα μπολάκια μου. Αλλά τι θα γίνει, όταν θα τα ξεφορμάρω θα φαίνονται λίγα άσπρα γύρω-γύρω. Τώρα θα μου πείτε σπίτι μας είμαστε. Καλεσμένους δεν έχουμε, δεν τους ρεπόμαστε τους δικούς μας. Το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Άμα δεν τρεπόσαστε. Μην το κάνετε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι να φροντίσω το κακάο να πάει παντού. Εδώ. Βούτυρο κακάο. Βούτυρο κακαόνο. Και ό,τι περίσσιο υπάρχει το κάνω. Το αδειάζω στη λάτζα. Δεν θέλω να έχει παραπανήσιο. 2 σουφλέ θα φάω. 2 σουφλέ θα ετοιμάσω. Εντάξει. Τώρα. Το μείγμα μου είναι έτοιμο από τα μικροκύματα. Αλλά πιο λάγι δεν μπορούσαμε να πάμε. Και σας ξαναλέω ότι αυτό που κάνω είναι ρυψοκίνδυνο πάρα πολύ. Δηλαδή, όντως μπορείς να εκτεθείς. Γιατί άμα δεν μου βγει η συνταγή, θα γελάτε όλοι. Λογικό και εγώ θα γελούσα με αυτό να πω για τη συνταγή. Γιατί άμα δεν το έβγαινε, τι θα πει στο τέλος. Δεν ξέρω τι θα πω. Αλλά τολμάω και τη φτιάχνω. Ο Θεός να με βοηθήσει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανοίγω εδώ πέρα το μπολάκι μου που έχω λιώσει. 2 λεπτά ήταν αρκετά. Το βούτυρο μαζί με την κουβερτούρα μου, εδώ, στα 800 βατ. Κοιτάξτε. Και μόλις λιώσουν αυτά τα 2, τι θα κάνω. Θα ομογενοποιήσω. Άμα ξέχασα να σας πω ότι αυτή η συνταγή δεν χρειάζεται μίξερ. Απλά τα φτιάχνουμε όλα σε ένα μπολ. Εδώ. Λοιπόν, ανακατεύω την κουβερτούρα μου μαζί με το βούτυρο. Και θέλω να είστε σίγουροι σε αυτό το σημείο ότι η σοκολάτα σας ή η κουβερτούρα σας έχει λιώσει 100%. Ως τώρα νομίζω ότι όλοι μπορείτε να κάνετε τη συνταγή τέλεια. Σωστά. Σωστά. Κοιτάξτε. Ομογενοποιήθηκαν τα 2 υλικά. Όχι, γιατί ακόμα βλέπω βουτυράκι στις άκρες που δεν έχει ανακατευτεί με τη σοκολάτα. Κυριάκη. Οπότε συνεχίζει να ανακατεύεις εδώ πέρα. Ο Κυριάκης είναι στα πρόθυρα τρέλα. Το βλέπετε. Σε λίγο θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τρελές συνταγές. Θα σας φτιάξω κάτι cheesecake, θα σας φτιάξω κάτι συνταγές που δεν θα το πιστεύετε σε λίγο καιρό και θα τις κάνουμε όλες αλαμινούτ. Λοιπόν, έχουμε 8.000 στο Facebook και 6.530 στο Instagram. Πάρα πολύ καλό ποσοστό. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αυγά. Πού τα αυγά μου, εδώ. 2 αυγά. 1. 2. Και 2 κρόκους. Ασπράδια, τα κρατάμε. Γιατί μου έχετε ζητήσει να σας δείξω πώς φτιάχνουμε μελέτα με ασπράδια. Θα σας δείξω τις επόμενες μέρες. Οπότε βάζουμε 2 αυγά και 2 κρόκους. 1. 2. Και
ανακατεύουμε. Έχω κάνει κάτι δύσκολο, δεν νομίζω. Επειδή βαριέμαι να ανακατεύω με τη σπάτουλα, θα την κρατήσω στην άκρη και θα πάρω το αγαπημένο μου σύρμα. Παίρνουμε το σύρμα, ανακατεύουμε τα αυγά μαζί με τη σοκολάτα και το βούτυρο να γίνουν ένα μείγμα εδώ. Και θέλω να ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό θόρυβο πλουτς πλουτς που κάνει το μείγμα μας, γιατί το πλουτς πλουτς σημαίνει πως κάτι σωστό γίνεται και δεν είναι κάτι άλλο, είναι πλουτς πλουτς. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ πέρα και μόλις ανακατέψουμε ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη. Καλό θα είναι να την έχετε κοσκινήσει. Ξαναλέω ότι η συνταγή είναι αναλυτικά στο site μας axpetrix.com και σε περίπτωση που δεν τη βρείτε στο site μας 100% θα τη βρείτε στα post. Θα κάνω και insta story για τη συνταγή και εννοείται πως με το που έκανα live στο Facebook είχα βάλει ήδη το link για το που υπάρχει συνταγή. Κοιτάξτε εδώ. Έχει γίνει ένα υπέροχο μείγμα σοκολάτας. Ωλαλα. Και το μόνο που λείπει εδώ είναι ένας σταθεροποιητής. Έχουμε πολλούς σταθεροποιητές. Αυτό που θα ρίξουμε μέσα είναι το αλεύρι. Το αλεύρι που ρίχνουμε στη συνταγή είναι ελάχιστο. Είναι 35 γραμμάρια νομίζω. Άμα δεν κάνω λάθος. Άμα κάνω λάθος μην με βρίσκετε. Μετά νομίζω ότι είναι πολύ λίγο. Είναι 35 γραμμάρια. Οπότε θα ρίξω το αλεύρι μέσα. Και καλό θα είναι και το αλεύρι αυτό να το έχουμε τι, να το έχουμε κοσκινήσει. Οπότε ένα, δύο, τρία πάνω στην άκρη. Εδώ. Πάνε και τα σπράδια μου στην άκρη για αύριο το πρωί. Μια βανιλίνη. Ισχυρό βανίλια. Ό,τι θέλετε. Πάει καθόλου στην άκρη. Ένα, δύο. Ανακατεύω. Μισό λεπτό και θα καθαρίσω εδώ πέρα. Να μην λέτε ότι. Αλλά το συγκλονιστικό τη όλη υπόθεση είναι ότι σε ένα μπολ θα φτιάξω αυτό το υπέροχο γλυκό με το τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά, πείτε μου ποιος δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το γλυκό. Είναι ένα μπολέγιο σε σοκολάτα. Μαζί με το βούτυρο προσέθεσα μέσα τα αυγά, την άχνη ζάχαρη, το αλεύρι, εδώ. Και αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, τώρα, άμα δεν έχετε κορνέ, αδειάζετε με κουτάλι. Άμα έχετε κορνέ, είστε τυχεροί, γιατί με το κορνέ η ζωή μας γίνεται πολύ πιο εύκολη. Εδώ. Και επίσης με το κορνέ μπορούμε να αποθηκεύσουμε το μείγμα μέσα στο ψυγείο. Και έτσι μπορείτε, βάζοντας μια μεμβράνη και να τα ψήσετε μετά. Αλλά το κορνέ είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο χρήσιμο. Και πάμε λίγο γρήγορα γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε Q&A. Πρέπει να μιλάμε. Γιατί θέλω κάποιος να μου κρατήσει live χρόνο 8 λεπτά για να ψήσουμε τα μοελέ. Λοιπόν, όπως είναι, αδειάζω όλο το μείγμα μου. Εδώ. Σε ένα κορνέ. Το βλέπετε. Το κάνω αργά, με τη Μαρίς. Έτσι όπως πρέπει. Πριν από 10 λεπτά έκανα σπικάζ για το επεισόδιο το Food Tour και μαντεύτηκε που έκανα το σπικάζ. Το σπικάζ είναι αυτός ο λόγος που ακούγεται από πίσω όταν ακούγεται η εκπομπή. Το έκανα στην κρεβατοκάμαρά μου, γιατί δεν μπορώ να το κάνω κανονικά στο σαλόνι. Έχει τόσο πολλά σκυλιά δίπλα που γαυγίζουνε, που ακουγόντουσαν μόνο σκυλιά και ήταν ακουγόμενο καθόλου εγώ. Οπότε πήγα στην κρεβατοκάμαρα και επειδή η κρεβατοκάμαρα ουσιαστικά έχει ένα στρώμα, το στρώμα χρησιμοποιείται σαν σφουγγάρι ήχου. Αυτά τα σφουγγάρια που έχουμε κανονικά στα booth όταν κάνουμε ηχογραφήσεις. Και δούλεψε μια χαρά. Οπότε, μια χαρά δεν ξέρω, έχει πάει τώρα στο μοντάζ. Για να δούμε αν θα βγει. Πήγε στο μοντάζ, οπότε θα μου πούνε άμα τελικά είναι εντάξει ή όχι. Γιατί έχουμε αποφασίσει να μην πάμε να κάνουμε μοντάζ όλοι μαζί. Να μην κάνουμε σπικάζ. Και τι σας λέω τώρα, τα δικά μου τα βάσανε είναι, τα δικά σας άλλα είναι, ο καθένας έχει τα δικά. Λοιπόν, όλο το μείγμα μου είναι εδώ και πείτε μου πόσο εύκολη ήταν η συνταγή, από το 1 στο 10. Και να μου πείτε, δεν πρόκειται να το δω γιατί δεν βλέπω τώρα τα σχόλια, θα το δω μετά. Οπότε, αυτό φεύγει. Εδώ. Και ο κύριος Ακής θα γεμίσει ένα. Φαίνεται. Τώρα φαίνεται. Ένα. Δύο. Συνολικά βγάζει 6 μοελέ η συνταγή. Το υπόλοιπο που το κάνω, το βάζω στο ψυγείο. Και όποτε θέλω να φτιάξω μοελέ, βγάζω, ψήνω και τρώω. Εντάξει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ή μπορείτε να τα ψήσετε και τα 6 να τα βάλετε στο ψυγείο να τα κρυώσετε και μετά να τα ζεσταίνετε στα μικροκύματα. Ό,τι θέλετε. Αλλά γενικά εγώ βρίσκω πολύ πιο ωραίο να ψήνεις όσα θέλεις εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό πάει λίγο στο ψυγείο. Ανοίγω εδώ την πόρτα. Τέλεια. Λοιπόν, το μείγμα για μοελέ είναι στο ψυγείο μου και ήρθε η ώρα να ψήσουμε τα μοελέ.
Παρακαλώ πάρα πολύ, θα μου βλέπει η μαμά μου που δεν βλέπει, είμαι σίγουρος, μπορεί ο μπαμπάς μου να βλέπει. Σε παρακαλώ, σταύρωσέ με, κάνε με και ένα ξεμάτιασμα, γιατί πρέπει να βγουν τα μολέα, άμα δεν βγουν θα έχω γίνει ριζίλη. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς, εδώ. Φαινομένα. Μπράβο. Εδώ, δεν φαίνομαι. Τώρα φαίνομαι. Λοιπόν, 180 βαθμούς, δεν έχω ξαναψήσει στο φούρνο εδώ πέρα μου, έλε, αλλά... Ο Θεός να με βοηθήσει να βγουνε. Λοιπόν, όση ώρα ψήνονται αυτά, μισό λεπτό κλείνω τα χέρια μου. Επειδή έτσι θέλω να σερβίρω λίγο σεξι τα αγαπημένα μου ελέ, θα λιώσω λίγο λευκή κουβερτούρα, λίγο, για να τα σερβίρω να κάνω πιο σεξι, καταλαβαίνετε. Και όταν λέω λίγο, εννοώ λίγο, κοιτάξτε. Εδώ, ίσα ίσα 4-5 κομματάκια λευκή. Και να βάλω και λίγο γάλακτος. Να βάλω, να τα κάνω τα μελέ μου τριπλή σοκολάτα ή πραλίνα. Πραλίνα. Λοιπόν, και πραλίνα εδώ. Λοιπόν, διαλέξτε ό,τι σοκολάτα θέλετε. Βάλτε σε μπολάκια εδώ και εδώ. Τι χρειαζόμαστε για να τα λιώσουμε. Οπωσδήποτε με βράδυ. Αχ, κάτσε, κανείς χρόνο. 9:47 τα έριξα. Οπότε σε 8 λεπτά 9:47, 9:55. 8 λεπτά. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω 2-3 πράγματα, δεν θα ξεχάσω. Να σας πω λίγο για τους χρόνους, θυμηθείτε μου, θυμίστε μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά εδώ, πόση ώρα θα βάλω. Θα τα βάλω μισό λεπτό, και άμα χρειαστούν κι άλλο μισό, θα τα βάλω κι άλλο μισό. Λοιπόν, τώρα. Πολύ σημαντικό, 180 βαθμούς στον αέρα είναι τα σουφλέ μου μέσα στο φούρνο. Θα βγουν φρέσκα, ωραία, ζεστά. Το σταυρό μου κάνω. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Λέω 8 λεπτά. 8 λεπτά. Αλλά τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει στο φούρνο μόνο 2 σουφλέ. 2. Που σημαίνει ότι δεν έχω βάλει πάρα πολύ κρύο μείγμα μέσα στο φούρνο για να πέσει η θερμοκρασία. Γιατί άμα βάζα 6 σουφλέ θα πέφτει πιο γρήγορα η θερμοκρασία και θα δυσκολευόταν να ανέβει. Οπότε τι σημαίνει. Ότι αντί για 8 λεπτά μπορεί να με πάρει και 7,5. Ένα το κρατούμενο. Εντάξει, άμα έψινε ένα μπορεί να με έπαιρνε και 7. Γιατί ο φούρνος μου θα ήταν καυτός, θα το ψήνει γρήγορα το σουφλέ. 2. Αύριο, άμα πάρω από ψυγείο, από εδώ, το μείγμα για τα σουφλέ που έχω βάλει μέσα και το βάλω, το βάλω να το ψήσω, όλο το μείγμα μου θα έχει θερμοκρασία ψυγείου πόσο? 4 βαθμούς. Το μείγμα μου τώρα εδώ πέρα έχει γύρω στους 25 βαθμούς γιατί έχουμε ζεστάνει τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Οπότε αυτό το μείγμα τώρα θέλει 8 λεπτά. Το ίδιο μείγμα αύριο από το ψυγείο μπορεί να θέλει 1-2 λεπτά και παραπάνω. Εντάξει. Οπότε πάντα βλέποντας και κάνοντας, θέλουμε ο χρόνος που δίνουμε για αυτές τις συνταγές είναι σχετικός. Και βέβαια το ξέρετε το ρητό που λέει ότι ο βασιλιάς περιμένει το σουφλέ και όχι το σουφλέ το βασιλιά. Οπότε αυτά τρώγονται κατευθείαν με το που βγουν από το φούρνο. Δεν περιμένετε κανέναν. Άμα δεν υπάρχει κανείς για να φάει το σουφλέ ή το μολέ εκεί πέρα, το κάνετε. Το καταβροχθίζετε σαν το γλάρο μόνοι σας. Για να δω εδώ πέρα, γιώσαν αυτές. Ήταν ωραίο το που έκανα. Οπότε, έχω άλλα 4 λεπτά. 4 έχω. Τέλεια. 4-5 λεπτά μέχρι να γίνει το σουφλέ και ήρθε η ώρα να απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, Άκη, μπορούμε να βάλουμε κουβερτούρα γάλακτος και πόσο ποσότητα. Άμα θα βάλεις κουβερτούρα γάλακτος, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να βάλεις λίγο παραπάνω αλεύρι. Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω, αλλά πρέπει να αλλάξει η αναλογία. Γιατί η κουβερτούρα γάλακτος έχει, είναι η κανονική κουβερτούρα, πλάς ζάχαρη, έχει λίγο παραπάνω ζάχαρη και πλάς σκόνη γάλα. Οπότε η κουβερτούρα γάλακτος έχει διαφορετική σύσταση. Διαφορετικοί σταθεροποιητές. Λοιπόν, οπότε στον αέρα ο φούρνος και πάμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις πρώτα απ' όλα του Facebook. Πόσο καιρό διατηρείται το μείγμα στο ψυγείο Άκη? Μέχρι και 2 μέρες δεν έχει πρόβλημα. Αυτά είναι εντάξει, λογικά. Αγράζω εδώ και εδώ. Μέχρι 2 μέρες δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Λοιπόν. Άκη, το έβαλα και εγώ σφυγείο, αλλά είχε σφίξει και μετά δεν έγινε τόσο καλό. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, θα σου το εξηγήσω πολύ απλά τι γίνεται. Αυτό τώρα έχει 25 βαθμούς, όπως είπαμε, που το βάλαμε στο φούρνο. Οπότε, ωραία κουταλιά, το ένα τόσο, το άλλο τόσο. Οπότε,
το να φτάσει ας πούμε γύρω στους 55-60 βαθμούς που θέλουμε να φτάσει στο σουφλέ είναι πολύ πιο εύκολο. Ενώ τι γίνεται, αν βάλουμε ένα μείγμα μέσα στο φούρνο και είναι στους 4 βαθμούς, μέχρι που να φτάσει 55-60 στη μέση θέλει διαφορετικό χρόνο, γιατί απ' έξω θα έχει, μέσα δεν θα έχει, δυσκολεύεται. Οπότε γενικά οι συνταγές αυτές είναι καλύτερα να τις χρησιμοποιούμε κατευθείαν, αλλά η συγκεκριμένη 100% θα βγει ακόμα και μετά. Λοιπόν, έλειωσα τη λευκή κουβερτούρα μου και εδώ πέρα θα λιώσω τη γάλακτος κουβερτούρα μου. Πω Παναγία μου, θα γίνει χαμός. Να ρίξω μια ματιά για να μην γίνω ρεζί. Δεν φαίνεται. Όχι. Θέλει λίγο ακόμα. Εντάξει, αυτό που έκανα ήταν καταστροφικό. Δεν ανοίγουμε ποτέ το φούρνο να τα ψήνουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να γίνω ρεζί με τίποτα σε εσάς. Λοιπόν, το κορνέ που το βρίσκουμε, στο e-shop μας έχουμε κορνέ μιας χρήσης, μπορείτε να πάρετε εμπάνθυνα, μιλάμε για 170, 50, δεν μπορείτε να πάρετε άπειρα. Μπορούμε να το συντηρήσουμε τα φορμάκια στην κατάψυξη, βέβαια συντηρούνται, αλλά πρέπει να τα βάλεις στη συντήρηση μία μέρα να ξεπαγώσουν και μετά να τα ψήσεις. Έχω σοκολάτα με φουντούκια, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω θα αρπάξει. Οι παντόφλες όλα τα λεπτά. Πόσα λεπτά, 60, 50, 40. Μπορούμε να ψήσουμε σε αντιστάσεις. Ποτέ δεν ψήνουμε τέτοιες συνταγές σε αντιστάσεις. Θέλουμε αέρα, γιατί θέλουμε να περνάει ο αέρας γύρω-γύρω από το φορμάκι και να ψήνει όμορφα το κέικ μας. Δείξε την κατασκευή με την ψωμιέρα. Το έχουμε απορία. Όντως. Λοιπόν, πρώτα να δείξω από το Instagram την κατασκευή με την ψωμιέρα. Για να καταλάβετε. Αυτή είναι. Και μετά σας δείξω και στο Facebook την κατασκευή με την ψωμιέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ και από το Facebook την κατασκευή με την ψωμιέρα. Μπορείτε. Αυτή είναι. Ψωμιέρα, ολέ. Είναι ψωμιέρα. Μέσα έχω το ψωμί κανονικά και από πάνω έχω στήσει τα τρυπόδια και τα έχω βάλει με γκάφερ. Λοιπόν, Άκη, δεν γίνεσαι ρεζίλη και να μην βγουν καλά. Εμείς θα σε συμπαθούμε ακόμα. Αγλικιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω φούρνο με φυσικό αέριο. Αυτή είναι άλλη κατηγορία. Το φυσικό αέριο πραγματικά δεν έχω να απαντήσω σε κανέναν τίποτα, γιατί όντως. Θα έλεγα πως θα τα έβγαζα. Θέλουμε σε αυτό το σημείο που ακόμα στη μέση κρατάνε λίγο να τα βγάλουμε για να είναι πάρα πολύ ζουμερά. Οπότε πέρασαν ακριβώς 8 λεπτά. Αλλά για να είμαι σίγουρος ότι θα ξεφορμαριστούν, θα τα αφήσω ένα λεπτό εδώ. Καθίστε να τα αφήσω εδώ για να μην λέτε ότι σας κλέβω και έχω βγάλει έτοιμα. Εδώ. Και θα τα βγάλω σε ένα λεπτό. Όχι, εδώ για να φαίνεται καλύτερα. Μπράβο. Και θα τα γυρίσω σε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, καλή όλη μέρα σε ένα βλέπουμε. Πρωί, απόγευμα, live, μεσημέρι στην εκπομπή. Υπάρχει πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, καμία εκπομπή δεν παίζει. Πια δεν γυρίζονται. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλοι μου, έχουμε κάνει εμείς αρκετά επεισόδια από πριν και αυτά είναι που παίζουν συνέχεια. Και επίσης, όλος ο κόσμος είναι σπίτι και μαγειρεύει. Τι άλλο να παίξει. Και εντάξει, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευδιάθετος άνθρωπος και θέλω ο κόσμος να με βλέπει. Γιατί το ανοίγει η διάθεση. Τι να δείξουμε κάτι δυσάρεστο. Λοιπόν, τώρα 8 λεπτά είπε, τα έχω βγάλει ήδη. Ωραία, νομίζω ότι ήθελε άλλο ένα λεπτάκι ψήσιμο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί θα κάνω λίγο υπομονή πριν να τα ξεφορμάρω. Και άμα κάνω λίγο υπομονή, ένα λεπτάκι. Υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Θα γελάει όλο το Kitchen από αυτή τη στιγμή και η Νταϊάννα και η Μερική Ζωή. Άμα βλέπω το βίντεο, γιατί ξέρουν, πάντα λέω ότι είμαι πάρα πολύ υπομονητικός. Αλλά είμαι πάρα πολύ ανυπόμονος. Δεν υπάρχει πια ανυπόμονος άνθρωπος. Οπότε θα κάνουμε και άλλες συνταγές. Ήρθε η ώρα να ξεφορμάρουμε ένα σουφλέ. Το έχω άγχος, αλήθεια σας λέω, πρέπει να βγουν σωστά. Λοιπόν, θα κάνω ό,τι τσαχμιά μπορώ να κάνω για να μην χαλάσει ούτε ένα, γιατί έχω βάλει μόνο δύο. Δεν είναι ότι έχω βάλει 5-6, οπότε να μην βγει ένα δεν πειράζει. Άμα δεν βγει το ένα από τα δύο, έχω 50% αποτυχία. Άμα δεν βγουν και τα δύο, έχω 100% αποτυχία. Παναγία μου, βοήθησε με. Ήμουν πάρα πολύ καλός άνθρωπος όλη τη χρονιά. Όχι, αυτό το λέμε στον Βασίλη. Σε παρακαλώ, Παναγίτσα μου, σε έχω αναφέρει. Χάλασε εγώ. Σε έχω αναφέρει σε οποιαδήποτε εκπομπή έχω κάνει και λέω πάντα τα καλύτερα λόγια για εσένα. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου. Βοήθησε με, σε παρακαλώ, να ξεφορμαριστούν εύκολα. Οπότε κάνω. Ελάχιστα θα βοηθήσω τις άκρες. Δεν βάζω το μαχαίρι μέσα, απλά βοηθάω λίγο τις άκρες για να φύγουν εδώ. Α, νομίζω ότι έχει κάνει υπέροχη δουλειά. Και έτσι όπως είναι, ξεφορμάρω. Εδώ. Και θα κάνω
ένα μικρό, πώς το λένε, ήθελα να πω κάτι για αυτό το θόρυβο που κάνουμε, αλλά δεν βρήκα. Θα κάνω μια μικρή μουσική υπόκρουση και πάω να φέρω το πιάτο μου που θα σερβίρω. Το παίζω σίγουρος ότι θα βγουν. Εδώ. Και σας παρακαλώ, για να δω. Βουαλά. Εντάξει παιδιά, η αλήθεια είναι πως λέγομαι Άκης Πετρετζίκης. Ό,τι κάνω βγαίνει. Εγγύηση, όπως λέτε και εσείς, όπως λέω και εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι και να μην βγει. Σε 8 λεπτά σας έδειξα 100% ότι μπορείτε να το φτιάξετε. Έχετε μείγμα στο ψυγείο σας για άλλα 4 σουφλέ. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι. Δεν θα βάλω και τα 2 σουφλέ πάνω στο πιάτο γιατί θα φαίνονται σαν βυζάκια και δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλω το 1, αλλά θα φάω και τα 2. Οπότε. Τώρα θα γελάνε. Η Νταϊάννα θα μου πάρει τηλέφωνο μετά και θα μου πει: γιατί δεν είπες αυτά για τα βυζάκια? Έπρεπε να λέμε για βυζάκια στον κόσμο. Εντάξει, Νταϊάννα μου, δεν θα ξαναπώ για βυζάκια. Λοιπόν, το σουφλέ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Θα ρίξω από πάνω σοκολάτα γάλακτος. Θα ρίξω από πάνω λευκή κουβερτούρα. Θα πάρω ένα κουτάλι και θα σας κάνω να ζηλέψετε δίχως αύριο. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Τι θέλετε να σου πω τώρα. Όποιος άντρας βλέπει αυτή τη συνταγή, να πει τη γυναίκα του αμέσως: σήκω πάνω και φτιάξε μου μουελέ. Όποια γυναίκα βλέπει αυτή τη συνταγή, να πει τον άντρα της ότι είναι έγκυος και θέλει μουελέ. Δεν με νοιάζει ποιος από την οικογένεια θα φτιάξει αυτή τη συνταγή, αλλά θα ήταν αδικία να μην τη φτιάξετε. Δηλαδή μας πήρε χρόνο μηδέν. Με ό,τι παπάτζα μου κατέβαινε στο κεφάλι και έλεγα, το καταλαβαίνω. Παναγία μου. Συγγνώμη. Έχει πέσει και το άλλο εδώ. Και καλή μας όρεξη. Δεν θα σας τελεπωρήσω άλλο. Θέλω να φτιάξετε τη συνταγή και να μου στείλετε. Έχει γεμίσει και το στόμα μου σοκολάτα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Έχει κολλήσει η γλώσσα μαζί με τον ουρανίσκο. Φιλάκια πολλά, ραντεβού αύριο το πρωί. Να φτιάξουμε μακαρονάδα. Τερματισμός, τερματισμός, κοινοποίηση, τέλος.